η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ είναι πρόθυμη να ικανοποιήσει μέχρι κεραίας όλους τους αντιλαϊκούς σχεδιασμούς και τις εκκρεμείς υποθέσεις για το μεγάλο τουριστικό, εφοπλιστικό, ενεργειακό κεφάλαιο λίγο πριν από τις εκλογές. Με νοπές ακόμα στη μνήμη μας τις πρόσφατες καταστροφές στη Μάντρα, στο Μάτι Αττική, στην Κρήτη με δεκάδες νεκρούς συνανθρώπους μας, η κυβέρνηση τολμά με τις ρυθμίσεις του τέταρτου κεφαλαίου του παρόντος σχεδίου νόμου να διαπράξει ένα ακόμα έγκλημα μεγάλων διαστάσεων σε βάρος της φύσης, του περιβάλλοντος και του ίδιου του ανθρώπου. Πριν πω όμως την ουσία του σχεδίου νόμου, επιτρέψτε μου να τοποθετηθώ για την τροπολογία που κατέθεσαν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία προβλέπει μέτρα ανακούφισης για συζύγους και συγγενείς των 5 κριτικών που έχασαν τη ζωή τους στις πρόσφατες φωνικές πλημμύρες στην Κρήτη. Το ΚΚΕ θα την υπερψηφίσει. Όμως, οι δικοί τους άνθρωποι δεν πρόκειται να επιστρέψουν. Τα όσα προβλέπει η τροπολογία αποτελούν σταγόνα στον ωκεανό μπροστά σε τέτοιου μεγέθους οικογενειακή τραγωδία και μπροστά στο σύνολο μιας βιβλικής καταστροφής για την οποία δεν αναφέρει απολύτως τίποτα, αποδεικνύοντας ότι και η Κρήτη είναι ανοχήρωτη από αντιπλημμυρικά έργα. Ήταν θέμα χρόνου να γκρεμιστούν γέφυρες, να χαθούν οι κόποι μιας ζωής και πάνω απ' όλα οι ανθρώπινες ζωές. Το ξέρατε. Εμείς σαν ΚΚΕ σας είχαμε προειδοποιήσει εδώ, μέσα στη Βουλή, υποδεικνύοντας τις επικίνδυνες περιοχές της Κρήτης πριν την καταστροφή που τελικά επλήγησαν και μας επιπλήξατε όταν σας το είπαμε. Ήταν έγκλημα αυτό που διαπράξατε και ευθύνεστε όλοι σας. Το έγκλημα είναι διαχρονικό. Σήμερα το διέπραξε ο ΣΥΡΙΖΑ, χθες η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και αν ο λαός δεν σας στείλει εσάς και την πολιτική σας, τους περιφερειάρχες και τους δημάρχους που στηρίζετε στο χρονοτούλαπο της ιστορίας, θα υπάρξει και συνέχεια στα εγκλήματα. Δεν είχατε όμως καν την ευθυξία να ζητήσετε συγγνώμη και να αποφύγετε και για να αποφύγετε τις ευθύνες σας, επιρρύψατε ο ένας τον άλλον τις ευθύνες που από κοινού έχετε, εφαρμόζοντας την ίδια πολιτική που βάζει τις ανάγκες του λαού στην άκρη. Γι' αυτό ο λαός πρέπει να σας τιμωρήσει, καταδικάζοντας αυτή την εγκληματική πολιτική που ακολουθείτε. Και από ετούτο εδώ το βήμα σας καλούμε άμεσα στην αποκατάσταση του συνόλου των ζημιών για όλη την Κρήτη και την αποζημίωση του συνόλου των πληγέντων στο 100% των ζημιών σε σπίτια, θερμοκήπια, φυτική και ζωική παραγωγή, στα αυτοκίνητα. 2. Να αποκατασταθεί το σύνολο του οδικού δικτύου, ο βόρειος οδικός άξονας, η επαρχιακή και αγροτική δρόμη. 3. Να παγώσουν χρέη σε εφορίες, στον ΟΑΕ, στις τράπεζες. Να σταματήσουν άμεσα οι όποιες διαδικασίες κατάσχεσης να απαλλαγούν από τα δημοτικά τέλη. Να μην υπάρξει καμία διακοπή νερού, ρεύματος και τηλεφώνου σε εργατικές και λαϊκές οικογένειες που έχουν χρέη. Να εκπονηθούν και να χρηματοδοτηθούν έργα αντιπλημμυρικής, αντιπυρικής και αντισεισμικής προστασίας τώρα, με κατασκευή νέων σύγχρονων τεχνικών έργων που να καλύπτουν το σύνολο των αναγκών με ευθύνη του κράτους για να μην θυμίσουμε άλλα θύματα. Όσο θέλεις βρόντα όμως στο κουφού την πόρτα. Χωρίς ίχνος δισταγμού η κυβέρνηση, στο παρόν σχέδιο νόμου, συνεχίζει όπως προείπα το έγκλημα, παραδίδοντας το πιάτο των επενδυτικών κολοσσών, βιομηχανίας, τουρισμού, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, μεταφορών και δικτύων, τους αγιαλούς, τις παραλίες, ποταμούς, λίμνες, λιμνοθάλασσες, για να προωθηθούν οι business και η κερδοφορία τους. Είναι ρυθμίσεις που έρχονται ως συνέχεια του ήδη κατάπτυστου νόμου του ΠΑΣΟΚ το 2001 σχετικά με το νομικό καθεστώς που διέπει τον Ογιαλό και την παραλία, του νόμου και της τροπολογίας που είχε ψηφιστεί τον Απρίλιο του 2017 στο σχέδιο νόμου για τους δασικούς χάρτες, με βάση την οποία παραχωρούσε με διαδικασίες fast track και για 3 χρόνια χρήση σε γυαλού παραλίας, όχθης και παρόχθια ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών σε επιχειρηματικούς ομίλους. Τώρα τροποποιεί προς το χειρότερο τους παραπάνω νόμους, κατοχυρώνοντας ακόμα περισσότερο το δικαίωμα των μελλοντικών επενδυτών να χτίζουν κυριολεκτικά πάνω στο κύμα. Κανένα όφελος δεν θα έχουν τα λαϊκά στρώματα. Περιορίζεται ακόμα περισσότερο η πρόσβασή τους στις παραλίες, τις οποίες βέβαια θα τις βλέπουν με το κιάλι. Στην Αττική, στην Κρήτη,
σε άλλες τουριστικές περιοχές της χώρας, η προοπτική αξιοποίηση των παραλιακών μετόπων τύπου Ριβιέρας προϋποθέτει πλήθος επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ακόμα και εκείνων που έχουν χαρακτηριστεί τουριστικά δημόσια κτήματα σε χώρους φιλέτα με απευθείας παραχώρηση τη χρήση αγιαλών και παραλιών. Επιτρέπει το ξεπούλημα νησίδων, βραχονησίδων, αγιαλών και παραλιών ευαίσθητων οικοσυστημάτων, ενώ διαγράφει όλες τις παρανομίες και αυθαιρεσίες του κεφαλαίου πάνω στο κύμα και παράλληλα ενισχύει τους Δήμους σε ρόλο μεσάζοντα για την πώληση αγιαλών σε μεγαλοεπενδυτές, νομιμοποιεί αυθαίρετες τουριστικές εγκαταστάσεις πάνω στον παλαιό αγιαλό. Τι διδάχτηκαν λοιπόν οι κυβερνήσεις, η σημερινή κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, από τις πρόσφατες καταστροφές, οι αιτίες των οποίων βρίσκονται στην ίδια πολιτική που σήμερα εκχωρεί παραλίες σε γυαλούς, ποτάμια και λίμνες σε ιδιώτες, δεν θέλει να διδαχθεί. Αυτούς υπηρετεί το μεγάλο κεφάλαιο. Η δίκαιη ανάπτυξη του ΣΥΡΙΖΑ, η βιώσιμη ανάπτυξη της Νέας Δημοκρατίας, το φιλικό κλίμα στην επιχειρηματικότητα που όλοι σας ασπάζεστε, αφορά τα προνόμια, τις φορολογικές διευκολύνσεις και την απευθείας παράδοση παραλιών και αγιαλών στους μεγαλοεπιχειρηματίες του τουρισμού. Γι' αυτό άλλωστε σας δίνει τα συγχαρτήρια ο Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχάνων και σας καλωσορίζει η Νέα Δημοκρατία στον τρόπο που εκείνη σκέπτεται, όπως είπε και η κυρία Μπακογιάννη στην Επιτροπή. Υπάρχει η λαϊκή προφητική ρίση που λέει «Δείξε μου τους φίλους σου για να σου πω ποιος είσαι». Μόνο τα τελευταία χρόνια με όλες τις κυβερνήσεις φιλοδορήθηκαν οι καπιταλιστές του τουρισμού με μέτρα όπως ιδιωτικοποιήσεις τουριστικών φιλέτων στο Ελληνικό, στην Αφάντου της Ρόδου, στη Μονή το Πλούς στη Σιτία, 14 περιφαρειακά αεροδρόμια, 10 λιμάνια της χώρας, η εκχώρηση φιλέτων όπως τα ξενία, η ευνοϊκή φορολογία τουριστικών ακινήτων όπως ο Έμφυα, η προνομιακή αντιμετώπιση αυθαίρετης δόμησης μεγάλων τουριστικών κατασκευών, τα μειωμένα δημοτικά τέλη των τουριστικών εκμεταλλεύσεων και οι πλουσιοπάροχες επιδοτήσεις μέσω των ΕΣΠΑ. Το ΚΚΕ, όπως και οι εκλεγμένοι και τα ψηφοδέλτια της λαϊκής εισπύρωσης σε δήμους και περιφέρειες, αγωνίζονται να ακυρωθούν όλοι οι νόμοι που εμπορευματοποιούν και δεσμεύουν παραλίες σε γυαλούς ποταμούς, λίμνες λιμνοθάλασσες, το υδάτινο πλούτο της χώρας. Τα δάση, οι παραλίες, οι αγιαλοί, τα βουνά να αποτελούν λαϊκή, κρατική περιουσία, να γίνουν υποδομές, κατασκηνώσεις, δωρεάν κάμπινγκ και να εξασφαλίζουν το δικαίωμα για διακοπές και αναψυχή στο λαό, στους νέους, στα άτομα με ειδικές ανάγκες. Όλα τα παραπάνω είναι μόνο λίγοι λόγοι που έχει ο λαός, αξιοποιώντας τις ερχόμενες εκλογές για να τους δώσει το κουβαδάκι του στο χέρι και να τους στείλει σε άλλη παραλία, δυναμώνοντας το ΚΚΕ σε όλες ανεξαιρέτως εκλογές. Τελειώνοντας, κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε μου, στην τροπολογία 2089 με γενικό αριθμό και ειδικό 278 αναφέρεται σε 3 άρθρα. Εάν πάει στο σύνολο των 3 άρθρων αυτών, καταψηφίζουμε. Εξαιρούμε όμως, εάν έρθει ξεχωριστά, το πρώτο άρθρο που αφορά την τροπολογία για την Τζικουδιά και το Τσίπουρο, όπου ψηφίζουμε παρόν. Πρόσφατα η κυβέρνηση προκάλεσε δικαιολογημένες αντιδράσεις μικρομεσαίων παραγωγών Τσικουδιάς και Τσίπουρου, συνολικά των ανδικούχων, με την εγκύκλιο της ΑΑΔΕ, με την οποία τους εξαναγκάζει να πουλήσουν μέσα σε ασφιχτικά στενή χρονική περίοδο την Τσικουδιά που κρατούν ως αμοιβή κατά τη διαδικασία της απόσταξης. Τώρα έρχεται προεκλογικά να δώσει δίθεν λύση στο πρόβλημα. Η τροπολογία κατατίθεται προεκλογικά και έχει προσωρινό χαρακτήρα, καθώς παρατείνει το καθεστώς διάθεσης των αποθεμάτων μόλις για ένα χρόνο. Έχει αποκλειστικό στόχο να μειώσει τις αντιδράσεις στην πολιτική της κυβέρνησης που προωθεί την κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των βιομηχάνων, ολοκληρώνω κύριε Πρόεδρε, και των ποτοβιομηχάνων για εξίσωση της φορολογίας που πληρώνουν οι μικροκαλλιεργητές και οι ανδικούχοι με αυτή που πληρώνουν οι ποτοβιομήχανοι. Μια φορολογία που μεταφέρεται στην κατανάλωση και θα οδηγήσει στην εξαφάνιση της παραδοσιακής απόσταξης από τους διήμερους ανδικούχους και μικροκαλλιεργητές, ενώ θα ευνοήσει τους ποτοβιομήχανους. Το ΚΚΕ ζητά να ισχύσει επαόριστον η δυνατότητα διάθεσης των αποθεμάτων, να πάψουν όλα τα εμπόδια που προσπαθεί να βάλει η κυβέρνηση και να επανέλθει το καθεστώς όπως ήταν πριν τις παρεμβάσεις της κυβέρνησης που προσπαθούν να βάλουν δυσκολίες.